Γιάννη. Εμιλία, παρά τις πιέσεις του Λευκού Οίκου, η Αμερικανική Γερουσία ανέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζει ως γενοκτονία τη σφαγή των Αρμενίων. Περίπου 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι σφαγιάστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την περίοδο 1915-1923. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός έκανε λόγο για νίκη της δικαιοσύνης και της αλήθειας, την ώρα που η αντίδραση της Τουρκίας, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν οργίλη. Mm-hmm. Προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για επέσχυντο παράδειγμα πώς η ιστορία μπορεί να πολιτικοποιηθεί. Αυτό είναι το μήνυμά του στο Twitter. Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγραψε χαρακτηριστικά ότι το ψήφισμα της Γερουσίας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό σόου, δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ. Εκείνοι που χρησιμοποιούν την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι δειλοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Αυτά έγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και να σου πω, Εμιλία, ότι αργά το απόγευμα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα προκειμένου να του επιδώσει διαμαρτυρία και να του ζητήσει εξηγήσεις. Είναι προφανές ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις περνούν από συμπληγάδες και μένει να δούμε πού τελικά θα καταλήξει όλο αυτό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Ξεκάθαρα.